Συναγερμό έχουν σημάνει οι αρχές στην Ελλάδα για τα κουνούπια και τον ιό του Βυτικού Νείλου, προειδοποιώντας σχετικά τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας, λέει ο Guardian. Μία εβδομάδα αφότου το Foreign Office συμπεριέλαβε τα κουνούπια στις πιθανές απειλές που θα συναντήσουν οι Βρετάνοι που θα ταξιδέψουν φέτος στην Ελλάδα, αξιωματούχοι του Κελπνό καλούν τους ταξιδιώτες να λάβουν μέτρα προστασίας κατά του ιού του Βυτικού Νείλου μετά την περσινή επέλαση, όταν 316 άτομα νόσησαν από τη λίμωξη, 50 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους. Σε επίπεδο Κρήτης πάντως αναλύθηκαν 653 κουνούπια για την παρουσία του ιού του Βυτικού Νείλου και όπως δήλωσε ο Νίκος Καμπάνης, δεν ανιχνεύτηκε παρουσία του ιού σε κανένα από τα παραπάνω δείγματα. Τα μέχρι τώρα στοιχεία από τα εργαστήριά μας και συγκεκριμένα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας έχουμε αναλύσει 653 δείγματα κουνουπιών σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Κανένα από αυτά τα δείγματα δεν βρέθηκε μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η μοριακή ανάλυση συνεχίζεται. Φέτος ανέφαλο, σύννεφο που λέμε. Είναι πολλά, πολλά. Είναι λόγω των βροχών, είναι οι αποχετές που λέει ο κύριος. Είναι διάφορα πράγματα. Με τα κουνούπια δεν μπορούμε να βγούμε στη βεράντα. Μόλις βγούμε, μας την πάνε. Αυτό ξέρω. Έχετε φοδιαστεί με την κουνούπια. Τι να βάλει. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, σύμφωνα με τον κύριο Καμπάνη, ο οποίος παράλληλα δηλώνει ότι συνεχίζονται μετατικούς ρυθμούς οι ψεκασμοί, με τους πληθυσμούς των κουνουπιών να έχουν μειωθεί αισθητά, όταν μάλιστα φέτος οι εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών ήταν τριπλάσιες σε σχέση με πέρυσι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε βέβαια και κάποιες ακραίες περιπτώσεις, ας πούμε, όπου υπήρξε τηλέφωνο και πήγαμε άμεσα, διότι ανέφερε ότι είναι πολλά κουνούπια σε ένα νηπιαγωγείο κοντά και τα παιδιά ή το ένα το άλλο. Mm. Όταν πήγαν λοιπόν τα συνεργεία άμεσα, εντός 2 ώρων είχαν φτάσει εκεί για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο πολίτης αυτός απάντησε ότι ήθελα να τσεκάρω την υπηρεσία να δω πόσο γρήγορα αντιδράτε. Και δεν υπάρχει νηπιαγωγείο, ακριβώς δεν υπάρχει ούτε νηπιαγωγείο ούτε τίποτα. Υπάρχει έντονο πρόβλημα. Τα κουνούπια θέλουν περισσότερους ψεκασμούς φέτος από άλλα χρόνια. Έχει πάρα πολλά φέτος. Έχει πολλά φέτος, λόγω του ότι ήταν πολλά νερά. Τα νερά, εμείς έχουμε το πρόβλημα από κάτω με το αποχετεύσεις. Σε επίπεδο Κρήτης, σε αυξημένη επιτήρηση βρίσκονται περιοχές στον ομό Ρεθύμνου, όπου πέρυσι υπήρξαν 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Βυτικού Νείλου σε ανθρώπους. Εκεί έχουμε κάποια αυξημένα μέτρα προστασίας και εφαρμογών. Τώρα θα δούμε, στην πορεία θα δούμε. Είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς την περιοχή όπου θα κυκλοφορήσει ο ιός, αλλά γνωρίζουμε ότι εξαπλώθηκε από χωριά και υγροτόπους αγροτικών περιοχών σε μεγάλα αστικά κέντρα περιλαμβανομένης της περιοχής της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Όπως το χειμώνα περιμένουμε επιδημία γρίπης, έτσι και το καλοκαίρι πρέπει να περιμένουν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Βρετανική εφημερίδα σημειώνει ότι η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα σήμανε και νομικό συναγερμό, ενώ οι αρχές της χώρας μας, που ετοιμάζεται να υποδεχτεί φέτος έως και 31 εκατομμύρια τουρίστες, εντείνουν τα μέτρα για την αποφυγή να ξεσπάσει επιδημία.